Γεια σας από το χιονισμένο και φαγωμένο Κιλκής. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του blog networkpavlamarketing.gr και συγγραφέας του βιβλίου Αγαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Αυτό είναι το 23ο βίντεο και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω για το πώς να δημιουργήσετε ορμή για τον εαυτό και την επιχείρησή σας. Πώς λοιπόν δημιουργούμε ορμή για τον εαυτό μας και την επιχείρησή μας? Έχει τύχει ποτέ να είστε για κάποιο χρονικό διάστημα σε απραξία, όπου δεν κάνετε δράση, δεν παίρνετε τηλέφωνο, δεν κάνετε νέες επαφές, ή όπου είχατε μία σειρά από αποτυχημένες προσπάθειες στο να κάνετε ένα νέο συνεργάτη? Όταν συμβαίνει αυτό, μετά από λίγο χρονικό διάστημα, αρχίζετε να μπαίνετε σε μία κατάσταση αδράνειας. Πώς μπορείτε λοιπόν να βγάλετε τον εαυτό σας από την αδράνεια και να ξαναξεκινήσετε τη δράση? Πώς μπορείτε λοιπόν να αποκτήσετε ξανά την ορμή σας, τη φόρα σας? Αν έχετε παίξει ποτέ κάποιο σπορ, κάποιο άθλημα, όπως π.χ. το ποδόσφαιρο, σίγουρα θα ξέρετε πως είναι το να σας ρίχνουν κάτω και να ξανασηκώνεστε και να ξαναμπαίνετε στο παιχνίδι. Με άλλα λόγια, το να ξεπεράσετε την αδράνεια και να ξανασηκωθείτε από κάτω έχει να κάνει με το να κάνετε το πρώτο βήμα. Σαν παιδί, ήσασταν προφανώς γεμάτα ενέργεια και μπορούσατε να σηκωθείτε πολύ πιο εύκολα. Η μόνη διαφορά είναι ότι τώρα το σκέφτεστε πολύ περισσότερο από ότι όταν ήσασταν παιδί. Και αυτό που σας το χαλάει εισαγωγικά είναι η σκέψη σας, είναι το ότι το σκέφτεστε πάρα πολύ. Μόλις λοιπόν ξαναμπείτε στη δράση, ξαναξεκινήσετε και κάνετε κάτι, θα αρχίσετε πάλι να δημιουργείτε ορμή. Όσο περισσότερο συνεχίζετε να το σκέφτεστε και να μην κάνετε πράγματα, τόσο περισσότερο χρόνο θα σας πάρει να αποκτήσετε πάλι την ορμή σας, τη φόρα σας. Το νούμερο ένα λοιπόν είναι να αρχίσετε κάνοντας μια λίστα με ονόματα ή βάζοντας διαφημίσεις, ώστε να έχετε υποψηφίους που σας καλούν ή που σας στέλνουν τα στοιχεία τους. Νούμερο 2, σηκώστε το τηλέφωνο και αρχίστε να τηλεφωνείτε ακόμα και αν ανησυχείτε ότι μπορεί να τα κάνετε θάλασσα. Απλά ακολουθήστε τη φόρμουλα πρόσκλησης και τα σενάρια που υπάρχουν στο βιβλίο μου, στο Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Κάνετε δηλαδή το χαιρετισμό με τον κάθε έναν από αυτούς, τους προκρίνετε και τους προσκαλείτε σε μια παρουσίαση. Απλά δηλαδή ακολουθείτε τα βήματα της φόρμουλας. Και αφού το κάνετε αυτό, αφού κάνετε το πρώτο τηλεφώνημα, μην κατεβάσετε κάτι το ακουστικό, πατήστε το κουμπί και συνεχίστε με το επόμενο άτομο στη λίστα σας. Καθώς κάνετε λοιπόν τα τηλεφωνήματα αυτά, αρχίζετε σιγά σιγά να αποκτάτε φόρα. Αρχίζετε να ανησυχείτε όλο και λιγότερο μήπως χάσετε κάποιο τηλεφώνημα. Και καθώς ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σας, ανεβαίνουν και τα ποσοστά επιτυχίας σας. Πειράζει αν κάψετε κάποιους υποψηφίους σας στην αρχή? Βασικά προσωπικά θα προτιμούσα να κάνω 10 τηλεφωνήματα και ίσως να κάψω και 2-3 παρά να μην κάνω καθόλου τηλεφωνήματα. Εσείς? Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος που δημιουργώ ορμή ξανά για τον εαυτό μου και την επιχείρησή μου, αν έχω σταματήσει για κάποιο χρονικό διάστημα ή αν δεν έχω αποτέλεσματα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν θέλετε να δείτε περισσότερα άρθρα για την παραγωγικότητα και τις καθημερινές συνήθειες που οδηγούν σε αποτελέσματα, μπορείτε να διαβάσετε δεκάδες άρθρα τέτοια στο blog μου networkpavlamarketing.gr. Αυτό ήταν. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμη και τη σημερινή ιδέα. Αν τη βρήκατε, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο, είτε το βλέπετε στο κανάλι μου στο YouTube, είτε στο Facebook, είτε στο blog μου, και επίσης μοιραστείτε το και με άτομα που πιστεύετε ότι θα τους βοηθούσε. Κάντε subscribe στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, ώστε να λαμβάνετε κάθε νέο βίντεο μόλις το ανεβάζω. Κάντε πράξη στη σημερινή συμβουλή, δημιουργήστε ξανά ορμή για τον εαυτό σας και την επιχείρησή σας, αν την έχετε χάσει, ή βοηθήστε άτομα στην ομάδα σας να την αποκτήσουν, και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας.